παίξε μου χίλιες μαχαιριές. Παίξε μου χίλιες μαχαιριές κι αδείς και μια να σφάλει. Αντές, αντές, ρώσε κόπηλια μου. Κι αδείς και μια να σφάλει βγά, βγάλε τι από το λογαριασμό και παίξε μου μια άλλη. Και στο μαχαίρι, και στο μαχαίρι σφάξε με μη, μη λυπηθείς το αίμα. Αχ, μη λυπηθείς το αίμα. Μη λυπηθείς το αίμα, μα από όταν γεννήθηκα κέρα μου, το φύλαζα μόνο για σένα. Ξέρω πως νιώθετε. Θέλω να σας καλησπερίσω. Όλοι έχουν... που όλοι έχουμε αντιληφθεί πλέον περί τίνος πρόκειται. Μιλάμε για τον Γιώργο Ζερβάκη και τον Γιώργο Κατσουλιέρη, ή Γιώργο Κατσουλιέρη, Γιώργο Ζερβάκη, όπως εσείς επιθυμείτε. Η μεγάλη συνάντηση μετά από 17 ολόκληρα χρόνια είναι γεγονός. Γιώργο Ζερβάκη, πώς νιώθεις? Γυρίσαμε πίσω το χρόνο μέσα από το αρχείο της Crete TV. Αποσπάσαμε, αλλιεύσαμε αυτά τα στιγμιότυπα. Πώς νιώθεις? Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μας κάνατε μετά από τόσα χρόνια. Ήδη βλέποντας το Crete TV, δεν χρειάστηκε να δω κανένα αρχείο για να θυμηθώ τα πάντα που περάσαμε τότε, με εξωτερικά γυρίσματα, με εσωτερικά στούντιο. Σίγουρα, για να μην είναι πάρα πολύ ζωντανές τα παιδικά χρόνια, γιατί για μένα παιδικά ήταν τότε τα χρόνια αθώα. Παρόλο που ήταν εφηβεία, δεν έχουν ξεχαστεί τίποτα. Είναι αναλύοντα μέσα στον χρόνο και νιώθω πάρα πολύ συγκινημένος βλέποντας παλιά αρχεία, εμφανώς πολύ πιο όριμος. Έτσι. Μετά από 17 χρόνια, αλλά με την ίδια τρέλα που είχα τότε. Και χαρήκαμε και πολύ που σας είδαμε και μέσα και εργαζόμενοι στον Όμιλο, γιατί κάποτε εδώ γύρω φέρνατε, εδώ μέσα ήσασταν. Γιώργο Κατσουλιέρη, είσαι, η βάση σου είναι η Κρήτη, σε αντίθεση βεβαίως με τον Γιώργο το Ζερβάκη. Πώς υποδέχτηκες αυτό το πάντρεμα, την επανασύνδεση που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες? Κοίταξε, Λευτέρη, δεν το είχαμε σκεφτεί, ούτε το είχαμε σχεδιάσει τίποτα, ούτε καν πίστευα εγώ ίδιος. Πώς προέκυψε? Είχαμε έτσι ένα κοινό φίλο, ένα τότε πιτσιρικά ερχόταν στα Γλέδια, ο Νίκος ο Κάβαλος, και όπως πολλοί τότε τα νεολαία, άρον άρα εμείς επειδή είχαμε επαφές, γιατί παίζει λίγο λίρα και παίζαμε, και μου λέει το όνειρό μου να παίξει να σας δω μαζί, Λέω, ναι, δεν γίνεται αυτό, δεν. Και μια στιγμή λέει, έκανα το γιο, θέλω να παίξετε μαζί. Του λέω, ρε εσύ, βρες του και πες του το. Σμίξαμε τυχαία στο Καταλαγάρι που έπαιζε ο Γιώργος πριν δύο χρόνια και μου λέει, του το είπε επιτόπου. Λέει, γιατί όχι. Αυτό δέχτηκε ο Γιώργης. Αφού το δέχτηκε ο Γιώργης, πάμε. Έχετε αντιληφθεί βέβαια ότι έχουν αρχίσει και το συζητάνε σε διάφορα πηγαδάκια? Γίνεται σιγά σιγά γνωστό ότι Γιώργης Ζερβάκης, Γιώργης Κατσουλιέρης είναι πλέον μαζί, γυρίζουν την Κρήτη. Δεν ξέρουμε για πόσο, εδώ είμαστε να μας τα πείτε όλα. Και είναι χαρούμενος πολύς κόσμος, και θέλω να απευθυνθώ στον Γιώργο Ζερβάκη, γιατί βλέπουν το Γιώργο να επιστρέφει πίσω, γιατί επιτρέψτε μου, γιατί ήμουν και εγώ μικρός τότε όταν σας άκουγα, καταφέρατε τότε να φέρετε τη νεολαία, το νέο κόσμο κοντά στην κριτική μουσική, μέσα στο πετσί της κριτικής μουσικής, και νομίζω είναι ένα από τα επιτεύγματα που πετύχατε σε δύσκολους καιρούς τότε. Ακριβώς. Εντελώς. Όσο θυμάμαι το τι επικρίσεις είχαμε και εγώ και ο Γιώργος. Δεν ήθελα να αναφερθώ σε επικρίσεις καθόλου, αλλά μια και αναφέρεις, υπήρχαν οι φωνές. Ούτε εγώ θα αναφερθώ σε αυτά. Κι αλλιώς πλέον οι ίδιοι που μας επίκριναν μετά από ένα μήνα μας βάζουν παλαμάκια στα γλέδια που κάναμε. Οπότε δεν αξίζει να κάνει να μιλήσουμε γι' αυτό. Απλά θέλω να πω ότι ποτέ δεν απουσίασα από την Κρήτη. Πάντα ήμουν εδώ, ειδικά τα καλοκαίρια. Και πλέον επειδή σαν προσωπική καριέρα μετά που σταματήσαμε τον Γιώργο, συνέχισα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πλέον η Κρήτη έκανε το χρέος μου στην Κρήτη. Χρέος. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπει να το πω χρέος. Χρέος το μεταφράζουν πολύ όμως στην Κρήτη. Γιατί το να καταφέρεις μια ολόκληρη γενιά, μικρά παιδιά, νεολαία, να τους φέρεις κοντά στην κριτική παράδοση, στην κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο και άλλα όργανα της κριτικής μας μουσικής, σε μια εποχή που άρχισαν σιγά σιγά η τεχνολογία να ακμάζει και να διώχνει τα παιδιά από αυτό το παραδοσιακό στοιχείο, είναι επίτευγμα? Σαφώς. Καταρχήν τότε πήγαινε στο Λύκειο ακόμα. Όταν κάναμε χοροσπερίδες ήταν η μόδα δίσκο. Μπράβο. Πάμε σε δισκοτέκ. Όταν τις πρότεινα να πάμε στα κριτικά, ρε παιδιά,
τότε υπήρχε ο Βασίλης ο Σκουλάς στον Τελίνα και ο Γιώργος ο Καλομήρης στο Λιμενικό Περίπτερο, στους παλιότερους που τα θυμούνται. Και με κοροϊδεύανε. Τι κριτικά λένε αυτά. Τότε θεωρώ ότι δεν το αντιλαμβανόμασταν τι κάναμε με τον Γιώργο. Ότι λέμε, παίζουμε, βλέπουμε κόσμο, περνάμε ωραία, χαχαχαχου, πολύ ωραία. Μετά από τόσα χρόνια λέμε. Γίνεται ο απολογισμός. Τελικά μάλλον λέτε... κάτι κάναμε, ναι. Γιώργη Καζουλιέρη. Αυτό ήθελα να πω εγώ τώρα, με τόσα χρόνια που είμαστε ξεχωριστά και γύριζα σε όλη την Κρήτη. Μιλάμε τώρα, αυτό μου, λένε, μου το λένε οι ίδιοι άνθρωποι. Λέει, τι κάνατε, λέει, φέρατε. Εμείς τώρα, λέει, πρόεδρος του συλλόγου, τώρα κριτικού συλλόγου, παραδοσιακού. Εγώ, λέει, ξεκίνησα να ακούω κριτικά από εσάς. Δεν είχα καμία σχέση. Μα όχι ένας. Μιλάμε σε κάθε χωριό που πηγαίνω, μου λένε, εμείς ακούγαμε κριτικά από εσάς. Όλο ο κουραδί, σε συλλόγους που πάω τώρα και Ράβο. Παίζω. Ναι, ήταν τελικά και το συζητάω όπου πηγαίνω, μου λέγανε αυτό. Λέει, εμείς ακούγαμε κριτικά από εσάς, ξεκινήσαμε. Λείπουν εκείνες οι εποχές από σήμερα, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα υπάρχει το κριτικό στοιχείο πάρα πολύ. Υπάρχει. Υπάρχει. Ναι, τώρα έχει, πλέον έχει ανοίξει ο δρόμος. Είναι, το κριτικό στοιχείο είναι. Ανοίξατε τον δρόμο, δηλαδή. Αλλά εγώ αυτό που θα τονίσω είναι ότι αυτό που έγινε με τον Γιώργο και μετά που συνέχισε και μόνος του, ότι ακούει όλη η Ελλάδα κριτικά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έτυχε και βρέθηκα στα Γιάννενα επί 7 χρόνια. Το 2006 ξεκίνησα σαν φοιτητής. Όταν έφτασα εκεί, νόμιζα ότι η κριτική μουσική θα ήταν λίγο μακρινή για κάποιους. Και έρθει μία φορά ή δύο στα Γιάννενα. Πολύ πιθανό να ήμουν και εγώ εκεί. Γιατί ήμουνα και διατέλεσα και πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Φοιτητών κάποια στιγμή. Θέλω να πω ότι πολλοίς κόσμος γνώριζε, πέρα το ότι υπήρχαν κριτικοί εκεί, Γιαννιώτες, Αθηναίοι, Κύπροι, όλοι αυτοί γνώριζαν για την ύπαρξη του Γιώργη Ζερβάκη και του Γιώργη Κατσουλιέρη μέσα από τα ακούσματα, μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα από τότε από το διαδίκτυο. Ακριβώς αυτό λέω τώρα. Ότι όλη η Ελλάδα, μετά που πήγαινε Αθήνα ξανά, και έχω χώρια μόνος μου, όλοι ξέραν αυτό το πράγμα. Μου λέει, εμείς ακούμε μαντινάδες, γνωρίζουμε τις μαντινάδες από το Ζερβάκη, γνωρίζουμε το. Ναι, και μάθαμε, πηγαίναμε συμμετά και μάθαμε χορούς και χορεύουμε. Μιλάμε τους μη κριτικούς. Μέσα στην Κρήτη είναι αυτό που λέω, ότι μου λένε μας φέρατε όλους τα κριτικά. Εμείς δεν είχαμε καμία σχέση με κριτικά. Και στα χωριά, όχι μόνο. Ειδικά στα χωριά που ήταν κοντά στο Ηράκλειο, το ίδιο. Ανυπομονώ να ακούσω μουσική από εσάς τους δύο. 17 χρόνια μετά βρίσκεστε και πάλι μαζί. Μία επανασύνδεση μουσική. Και όπως και βεβαίως οι τηλεθεατές θέλουν να σας ακούσουν. Και μετά είμαστε εδώ να πούμε για το πού θα εμφανιστείτε την επόμενη εβδομάδα. Θα παίξουμε ένα συρτό σε μουσική του Γιώργου του Κατσουλιέρη. Στίχη. Θα θυμηθούμε τα παλιά, είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Εντάξει. Πάμε. Καλό ταξίδι, καλό ταξίδι όπου κι αν πας. Καλό ταξίδι, καλό ταξίδι όπου κι αν πας. Καλό ταξίδι όπου κι αν πας, μα μη κοιτάξεις πίσω. Αχ η αγάπη μου, μα μη κοιτάξεις πίσω. Δε θέλω τ' αποχωρείς μου. Δε θέλω τ' αποχωρείς μου. Δε θέλω τ' αποχωρείς μου, το βλέμμα να αντικρίσω. Αχ η αγάπη μου, το βλέμμα να αντικρίσω. Μάλιστα. Τι όμορφη ήχη,
Τι όμορφη είχε. Βλέπετε, έκανα και live μετάδοση εγώ εδώ. Α, πολύ ωραία. Για όσους αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είναι συντονισμένοι στην τηλεόραση, αλλά νομίζω είναι μια χαρακτηριστική στιγμή, μια στιγμή που περίμενε πολλοί κόσμος και το βλέπει ήδη και το ακούει. Λοιπόν, πού θα σας δούμε, πού θα σας δει ο κόσμος σε επόμενες μέρες, είναι μία η συνάντηση. Ναι, προς το παρόν είναι μία. Προς το παρόν. Προς το παρόν, λέω, γιατί πλέον το ενδεχόμενο. Αυτό που έγινε, ούτε εγώ ίδιος το πιστεύω. Βλέπετε τελικά φωτογραφίες ταυτόχρονα πίσω, βλέπετε τι γίνεται. Ναι, φωτογραφίες από το παρελθόν. Εδώ. Κοίτα. Εδώ, πού είστε εδώ. Στο στούντιο γράφαμε το καλό ταξίδι. Ο Γιάννης Ζαμπουλάκης, ο ηχολήπτης, πίσω ο παραγωγός μας, ο Κώστας Φραγκάκης, δεν φαίνεται. Γιώργο, εσύ αυτός. Ναι, με την καφέ μπλούζα. Με την καφέ μπλούζα. Μάλιστα. Αμούστακο που λένε. Πρέπει να έχω το μαλλί περμανά, θυμάμαι. Ναι, το έχεις κάνει. Στην Αθήνα ήταν την πρώτη χρονιά που ανέβηκε στο Κονάκι. Έχουμε άλλες φωτογραφίες να δούμε, παιδιά. Έχουμε άλλες φωτογραφίες να δούμε, έτσι να μας σχολιάσουν λίγο. Και δεν έχουμε αποκαλύψει ακόμα που θα σας δούμε τις επόμενες μέρες. Θέλω να δούμε φωτογραφίες. Εδώ είναι από το δίσκο Γιώργο, ναι. Αγάπη του καλοκαιριού. Ο δεύτερος. Ο δεύτερος. Ναι, ήταν στο στούντιο που είδατε τις φωτογραφίες, ήταν αυτός ο δίσκος. Το συγκεκριμένο γράφημα. Ναι. Το συγκεκριμένο, το καλό ταξίδι. Και... Το 1995. Ναι. Το 1995. Σαν χθες. Τα θυμάμαι όλα. Πραγματικά. Είναι κάποια πράγματα που τα θυμάμαι όλα. Ναι. Την κάθε λεπτομέρεια. Αλλά πάλι που δεν θυμάμαι τίποτα. Εδώ για πάμε να δούμε. Το 96 στο παλιό κάστρο, στο πρώτο κάστρο. Δούκος Μποφόρ. Ναι, Δούκος Μποφόρ, έχετε δίκιο. Με τον αείμνηστο τον Βασίλη τον Αναγνωστάκη. Ναι, τον στριβιτό τον Κώστα. 96 από χρόνια. Ναι. Άλλες, μ' αρέσει τώρα αυτό το ιστορικό. Εδώ, πρέπει να είναι η αναδρομή που κάνουμε. Ο Μανίκας, ο Μινάς. Ή ο Πατζάκας. Εδώ είμαστε στο στούντιο, ήμασταν. Σε στούντιο φωτογραφικό τότε τα slides που βγάζαμε, τότε δεν υπήρχαν τα pixel που λένε τα ψηφιακά. Ναι, στο Ηράκλειο ήταν εκεί στην Πλατεία Ελευθερίας. Ιωακιμίδη, Ιωακιμάκη κάπως. Δεν θυμάμαι. Ο πρόεδρος ήταν αυτός τώρα, ο φωτογράφος Φραγιαδάης, νομίζω λέγοντα, δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Σε φωτογράφηση δηλαδή για το δίσκο. Ναι, το, για δίσκο. Έχει σε αυτή τη φωτογράφηση κάνει την πρώτη του αφήσα την Γαλλία ο Γιώργος που παίζαμε τότε τις αναδρομές και αυτά. Εγώ ήθελα να πω τώρα αυτό σχετικά με το που είπαμε με το. Έχω κάνει πολλές συζητήσεις με παιδιά που προσπαθούσαν να μιμηθούν τον Γιώργο, να ακολουθήσουν και αυτά. Mm-hmm. Και μου λέει, πώς το κάνατε. Τους είπα, και εγώ... Να μιμηθούμε με την καλή έννοια. Ναι, να κάνουν ας πούμε, την πορεία αυτή, να κάνουν κάτι καινούριο, κάτι. Σωστά. Και εγώ αυτό που θυμόμουν και τους έλεγα ήταν ότι εμείς ποτέ δεν ξεκινήσαμε με τον Γιώργο να ξεκινήσουμε να πούμε, θα κάνουμε μια καριέρα, θα πάμε ψηλά. Ξεκινήσαμε αυτό που έλεγε, να παίζουμε μουσική που οι φίλοι μας, που μέσα στο Ηράκλειο που ζούσαμε τότε, να θέλουν να μην λένε, γιατί μου λέγανε τότε πάμε στα λαϊκά. Μα ρε παιδιά, πάμε στα κριτικά. Εμένα δεν μπορώ δύο ξύλα τώρα, κάνα τσακρούτσα να με καλύψουν, μου λέγανε τότε. Και προσπαθούσαμε τότε, λέγαμε είχαμε για τον μπάσο, για την μπότα που λέγαμε να βάλουμε, ας πούμε, και βάλαμε. Μπράβο. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε να παίζουμε μια μουσική η οποία, ναι, με το κριτικό, αλλά όσο μπορούσαμε πιο στα μέτρα της εποχής. Της εποχής, της νεολαίας, έτσι. Λοιπόν, αυτό έγινε μόνο του λοιπόν. Εμείς ξεκινήσαμε μαζί, δύο φίλοι. Καταρχήν, πολλές φορές πηγαίναμε. Θυμάσαι που λέγαμε πάμε να βρούμε ένα μαγαζί, να πάμε να παίζουμε οι δυο μας όπως τώρα, μόνοι μας. Κάναμε πρόβες οι δυο μας, να μας ακούσει και ένα-δύο άνθρωποι. Να μας ακούσει. Ναι, σε ένα καφενείο να πάμε να μας ακούσουν. Ναι, και παίζαμε για πάρτι μας, αλλά επειδή το θέλαμε και γουστάραμε και πίναμε και παίζαμε. Πηγαίναμε στο μετόχι μου τότε, σφάζαμε μια κότα της μάνας μου. Και τρώγαμε βάζοντας το κρασί και αρχίσαμε οι δυο μας. Τι ωραίες στιγμές. Και παίζαμε και βλέπαμε τα άστρα, βλέπαμε τότε το. Εκεί είχαμε βγάλει το φεγγάρι μου. Σκοντήλιας, ναι. Φεγγάρι μου, φεγγάρι. Και ξεκίνησαμε έτσι. Αυτό λοιπόν άρεσε σε εμάς και συγχρόνως άρεσε και στον κόσμο. Και ήρθε μόνο του. Δεν κάναμε κάτι για να κάνουμε καριέρα τότε. Ήρθε μόνο του. Νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να το ξανασκεφτείτε. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ο κόσμος αυτό θέλει. Γιώργο. Κοίτα να δεις, στην εποχή τέλος του 80 που ξεκινήσαμε. Μάλλον πριν γνώρισε τον Γιώργο, έβγαινε στα μπαράκια. Παίζανε τότε πέρα από τα λαϊκά που είχαν πλήρη ορχήστρα, νησιώτικα. Τι νησιώτικα, του Πάριου το CD. Που είχε ένα λαούτο και τον Μπερλέκη. Το μόνο κρουστό. Και αποκριτικά μόνο του Νίκο του Ξυλούρη, το ήταν μια φορά μάτια μου. Μπράβο. Τίποτα άλλο. Mm-hmm. Γιατί κριτικά δεν βάζουνε. Μου λέει ο ένας DJ, τι να βάλω, λέει, αφού λέει, δεν βγαίνει από το ηχείο τίποτα. Δεν κάνει, δεν δείχνει. Οπότε λοιπόν στην ουσία αυτό που ήθελα να κάνω και ήταν σύμφωνο και ο Γιώργος, δεν μπορούμε να πώσουμε στον καλλιτέχνη τη εποχή. Βάλε μπότα, βάλε drums. Ήταν φτασμένο, δεν μπορούσε να αλλάξει. Οπότε λοιπόν τι έκανα μαζί με τον Γιώργο. Ήθελα να ακούσω τα κριτικά όπως ήθελα εγώ να τα ακούσω. Π.χ. το ένα καινούριο σαν ένα μας Κορταλού, ήθελα να τα ακούσω με drums, με μπότα, να το γράψω, να τα ακούσω, να το ευχαριστηθώ, να μην έχει καμία διαφορά με τα λαϊκά που βάζουν στα κλαμπ. Αυτό βέβαια δεν τους άρεσε σε πάρα πολλούς.
Σε κάποιους. Γιατί τους χάλασαν σε λίγους, σε λίγους, όχι πολλούς. Πολλοί ήταν τότε, αλλά μετά λιγοστέψανε. Εντάξει. Σε λίγους, εντάξει. Νομίζω εμείς κρατάμε το θετικό της υπόθεσης ότι φέρατε κοντά την νεολαία. Το είπαμε και στην αρχή. Εκ του αποτελέσματος αυτό έμεινε τελικά. Ότι όλοι πλέον έχουν βάλει ένα αρμόνιο. Μπράβο, κανονική, με ψατίνια. Έτσι. Όταν κάτι το κάναμε που τότε εμείς, το κατηγορούσαν. Όταν λίγοι, το κάναμε εμείς, όπως είπε ο γιος. Μας απειλούσαν, μας βίζανε, μας συστήνανε για να μας δίνουν. Είναι πολλά πράγματα που δεν έχουν βγει στην επιφάνεια. Μάλιστα. Τα αφήνουμε στο παρελθόν. Τα αφήνουμε στο παρελθόν. Σημασία, δεν ήμασταν μέλλον... ποτέ παιδιά των media, ούτε των ραδιοφώνων, των μεγάλων ραδιοφώνων της Κρήτης, είτε είχαμε εμπάργκο. Ναι. Λοιπόν, πείτε μου για να κλείσουμε. Από εβδομάδα, πού θα σας δούμε. Ο κόσμος, τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Γιώργος Ζερβάκης, Γιώργος Κατσουλιέρης. Είναι η βραδιά συγκεκριμένη του Άγιου Σύλλα που έγινε, που είπα μετά τη βάφτιση. 29 του Ιουλίου. Στον Άγιο Σύλλα μες στο χωριό. Ωραία. Αυτή είναι η... Δανάης και Βάκη, έχουμε πλούσιο πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να κάνουμε επισκέψεις, θα πάμε και στα παιδιά. Εννοείται, σας περιμένουμε ένα τραπέζι για εσάς. Δουλεύει σήμερα κάτι έχει, αύριο θα δουλεύει με το σχήμα του. Εγώ αύριο θα είμαι στα Χανιά, στις μορφές. Σε ένα μουσική σκηνή, στα να το πούμε γι' αυτό, βέβαια, για όσους ενδιαφέρονται. Σχήμα. Και απλά εδώ είμαστε, έχουμε καλή διάθεση. Αυτό που δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει κανένας επιχειρηματίας στην Κρήτη, το έκανε ένα παιδί από την Άγια Σύλλα, μας κάλεσε στη βάφτιση. Επέμενε όμως πολύ. Λοιπόν, εμένα προσωπικά δεν επέμενε καθόλου. Με πήρε, θες να έρθεις να παίξεις. Ναι, αλλά τώρα. Πόσες φορές θα πήρε και εσύ το τηλέφωνο. Με το τηλέφωνο δεν τα πάω καλά. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε χρόνο να ακούσουμε και άλλα τραγούδια, αλλά το αφήνουμε για τον κόσμο που θα έρθει να σας απολαύσει τον Άγιο Σύλλα την επόμενη μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια. Μπράβο σας, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι.